Άνοιξε σήμερα η αγορά ύστερα από 2,5 περίπου μήνες που παρέμεινε κλειστή λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Τι λένε οι καταστηματάρχες και οι καταναλωτές? Από την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, όπως είχε προγραμματιστεί, μπορούν να εμβολιάζονται οι ηλικιωμένοι πολίτες άνω των 85 ετών στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Με επιστολή τους, οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνουν τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύλιο Λιβανό, για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν. Ποια θέματα προτάσουν? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 18 Ιανουαρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Άνοιξε σήμερα η αγορά ύστερα από 2,5 περίπου μήνες που παρέμεινε κλειστή λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Τα καταστήματα τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας, όπως και οι πελάτες, οι οποίοι μπορούν πλέον να μπαίνουν στα μαγαζιά, να δοκιμάζουν και να επιλέγουν από τα εμπορεύματα ό,τι θέλουν και να ψωνίσουν. Οι καταστηματάρχες δηλώνουν ευχαριστημένοι από το άνοιγμα και ελπίζουν να μην αλλάξει και εύχονται να επανέλθει η αγορά στην κανονικότητά της. Ξεκίνησε σήμερα πρώτη ημέρα η λειτουργία της αγοράς, αλλάζοντας την διάθεση τόσο των καταναλωτών όσο και των καταστηματαρχών. Ύστερα από 2,5 περίπου μήνες τα καταστήματα άνοιξαν, δέχτηκαν τους πελάτες στο χώρο τους και λειτουργούν με συγκεκριμένους όρους όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, τον αριθμό πελατών και τον χρόνο παραμονής τους μέσα στο κατάστημα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία προπαντός. Έχει ανοίξει η αγορά πλέον, είναι πραγματικότητα αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Μετά από πολύ καιρό εγκλεισμού, εύχομαι να είναι όλοι υγιείς, να είμαστε όλοι υγιείς, να βγει ο κόσμος έξω, γιατί σίγουρα το έχει ανάγκη, φάνηκε και μέσα στο lockdown αυτό. Εννοείται ότι υπάρχουν εκπτώσεις, υπάρχουν προσφορές. Μπορεί να βγει ο κόσμος και να κάνει πολύ καλές αγορές και να αλλάξει την διάθεσή του. Σίγουρα χρειάζεται να αλλάξει τη διάθεσή του. Δεν είναι τόσο απλό το όπως το περιέγραψε, έτσι οπωσδήποτε. Είναι η δύναμη του ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο υπάρχει τέλος πάντων μέσα σε όλους. Η ανάγκη της κοινωνικοποίησης. Δεν είναι ότι θα βγω και θα ψωνίσω. Μπορεί να έρθεις να πάρεις μια πετσέτα, κάτι οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ένα ψιλολόι. Να το πω και έτσι, αλλά αλλάζει η διάθεσή σου, γιατί πολύ απλά έτσι είμαστε φτιαγμένοι, να ζούμε σε σύνολα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από τους καταστηματάρχες και τους πελάτες στα μέτρα προστασίας. Η άποψή μου σαφώς είναι θετική, ότι έπρεπε να ανοίξουν, γιατί το χρειαζόταν και τα καταστήματα, τα χρειαζόταν και ο κόσμος από ό,τι βλέπω. Ο κόσμος έρχεται κρατώντας τις αποστάσεις, έρχεται με τις μάσκες τους, έχουμε παντού αντισηπτικά και εμείς, ο χώρος αερίζεται, νομίζω ότι όλα τα καταστήματα είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τον κόσμο με τα μέτρα που απαιτούνται. Στην αρχή της χρονιάς χρειάζεται ο κόσμος υλικά, οτιδήποτε από τα καταστήματα, σαφώς χρειαζόταν να ανοίξουν, και η κίνηση, εντάξει, ακόμη είναι νωρίς, αλλά νομίζω είναι ικανοποιητική. Σημαντικό είναι ότι το άνοιγμα των καταστημάτων γίνεται σε μια εποχή εκπτώσεων που θα βοηθήσει περισσότερο στην κίνηση, όπως ελπίζουν οι καταστηματάρχες. Οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει στα καταστήματα επίσημα από τις 11 του Ιανουαρίου και συνεχίζουν τώρα που ανοίξαμε και εμείς να κάνουμε μεγάλες και δελεαστικές προσφορές στον κόσμο. Από τη μέχρι τώρα προσέλευση των καταναλωτών βλέπετε μια ανάγκη ψυχολογική να... Ακριβώς, όπως το είπατε ακριβώς. Είναι και η μέρα σήμερα, η πρώτη μέρα λειτουργίας των καταστημάτων. Ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ανάγκη να βγει, να κυκλοφορήσει, να μιλήσει με μας, να ανταλλάξει τις κουβέντες του, έτσι την ψυχολογία του. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους με χαρά. Και τα απαραίτητα μέτρα πάντα, μην ξεχνάτε τα μέτρα, μάσκα και απόσταση. Γέμισε με κόσμο η αγορά σήμερα το πρωί. Καταναλωτές βγήκαν στα μαγαζιά με αποτέλεσμα δρόμοι και πεζοδρόμια να γεμίσουν. Μαζί με τους καταναλωτές επέστρεψε και η κίνηση στους δρόμους. Εικόνες προ-καραντίνας εποχή καταγράφηκαν το πρωί στην πόλη της Ορεστιάδας. Το άνοιγμα της αγοράς έφερε και κίνηση στους δρόμους, με τους καταναλωτές να βγαίνουν στα καταστήματα. Η ηλιοφάνεια μπορεί να υπήρχε, όμως το κρύο οδήγησε πολλούς στο να κινηθούν με τα αυτοκίνητά τους για να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, κεντρικό δρόμο της Ορεστιάδας. Τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα επέστρεψαν την πρώτη μέρα του ανοίγματος της αγοράς. Η διπλοστάθμιση στο φουλ λίγο, γιατί ο κόσμος έχει πολύ καιρό να βγει έξω. Σήμερα βγήκε λίγο να εκτονωθεί, να κάνει τις δουλειές του.
πολλή κίνηση στην Ορεστιάδα σήμερα. Έχουν ανοίξει τα μαγαζιά όπως πρέπει, διπλοπαρκαρισμένα. Ο κόσμος κινείται. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε πρόβλημα στον Εύρο. Χαμός, πολλή κίνηση. Εικόνες που έλειψαν για μεγάλο διάστημα από την αγορά έκαναν εντύπωση, με τους περισσότερους να μην παραπονούνται, καθώς ο κόσμος είχε εβδομάδες να βγει για ψώνια. Είναι λίγο διαφορετικά, ναι. Ανέβηκε λίγο η ψυχολογία του κόσμου, είναι κάπως καλύτερα. Εντάξει, για μας το ίδιο είναι πάνω κάτω. Εντάξει, ζοριζόμαστε λίγο παραπάνω, αλλά ευτυχώς που ανοίξανε. Το χαιρόμαστε κι εμείς. Πραγματικά, όντως. Αλλά είναι ωραία πράγματα. Πρέπει να γίνεται έτσι. Καλύτερα και ψυχολογικά. Έχει και διπλοστάθμιση, έχει πολλά αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Θυμίζει παλιές καλές εποχές. Ναι. Γιατί έχουμε πια τρελαθεί μέσα στο σπίτι. Μ' αρέσει, μ' αρέσουν όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν είναι. Αυτό πάντως που τονίζεται είναι ότι απαιτείται προσοχή για να μην υπάρξει νέα διασπορά του ιού. Άνοιξε, αλλά εγώ νομίζω ότι είμαστε λίγο αφελείς και δεν φυλαγόμαστε. Και θα παρακαλέσω τον κόσμο να φυλάγεται πολύ. Βγήκε. Όπως και εγώ τώρα. Έστω μία βόλτα από το Δημότικο εδώ είναι αλλιώς. Ψυχολογία διαφορετική. Αλλήμον αυτοί που είναι κλεισμένοι στις μεγάλες πολυκατοικίες, εκεί δεν τραβάνε. Από την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, όπως είχε προγραμματιστεί, μπορούν να εμβολιάζονται οι ηλικιωμένοι πολίτες άνω των 85 ετών στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο Κέντρο Υγείας, το οποίο θα λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο σε δύο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και με δεδομένο ότι τα εμβόλια έχουν συγκεκριμένη και αυστηρή χρονική διάρκεια συντήρησης. Στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφορικά με την απόκτηση μοίρας 18 Ραφάλ, μίλησε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο κ. Δημοσχάκης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι οι προκλήσεις και απειλές στο εγγύς περιβάλλον μας υποχρεώνουν στην απόλυτη υλοποίηση του δόγματος αποτροπής δια της ισχύως. Το δόγμα αποτροπής δια της ισχύως αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αμυντική θωράκιση της χώρας μας, τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στη Βουλή ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο βουλευτής Εύρου ανέφερε ότι η αγορά των Ραφάλ είναι πολύ θετικό βήμα ως προς την ενίσχυση της πολεμικής μας αεροπορίας. Το παρόν σχέδιο νόμου συνιστά προσπάθεια επαύξησης της μαχητικής ισχύως και της αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων. Η ιστορία μας πρίκησε με έναν γείτονα, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα επιδίδεται σε προκλητική, αναθεωρητική και παραβατική συμπεριφορά. Έναντι αυτών των προκλήσεων, η κυβέρνηση ενεργεί με ψυχραιμία και μεθοδικότητα. Ταυτόχρονα, ισχυροποιούμε τις περιφερειακές μας συμμαχίες και σημειώνουμε σημαντικές διπλωματικές νίκες. Η κυβέρνηση ενδυναμώνει την εθνική μας ισχύ, διατηρεί το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων και αυξάνει την αποτρεπτική ικανότητα αυτών. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός του σχεδίου νόμου. Αφορά την απόκτηση μοίρας 18 αεροσκαφών Ραφάλ με όλα τα παρελκόμενα και με τα προβλεπόμενα όπλα τους. Η πρώτη μεταπολεμική νίκη έναντι της γείτονος σημειώθηκε στον εθνικά ευαίσθητο Εύρο. Η Ελλάδα απέστειλε ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν υποκύπτει και δεν εκβιάζεται. Η ιδιότυπη πολιορκία της Τουρκίας ανέδειξε την χρησιμότητα της εφαρμογής του ενιαίου δόγματος ασφάλειας και άμυνας. Καθώς και αυτό, προσέξτε παρακαλώ, της αποτροπής δια της ισχύως, ο τακτικός στρατός μαζί με την εφεδρεία και την εθνοφυλακή αποτελούν το ελληνικό στράτευμα. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της διεύρυνσης των θεσμών της εφεδρείας και της εθνοφυλακής. Σήμερα επιτυγχάνουμε την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο και απαιτητικό ρόλο ως προς την διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Με επιστολή τους, οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνουν τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύλιο Λιβανό, για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν. Οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι υπενθυμίζουν ότι τα αιτήματά τους τα είχαν καταθέσει και στον προκάτοχο του απερχόμενου Υπουργό, Μάκη Βορύδη, χωρίς όμως να δοθεί λύση σε αυτά. Το νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι είναι αρκετά ανοιχτά και άλυτα για πολύ καιρό, όπως ανέφερε ο κ. Δημόπουλος. Είναι μια επιστολή προς τον καινούργιο Υπουργό σε σχέση με τα εκκρεμή ζητήματα που υπάρχουν στον κλάδο μας, τα βασικά εκκρεμή ζητήματα, γιατί υπάρχουν και τοπικά ζητήματα και μικρότερες εμβέλειας και δεν πανελλήνιας εμβέλειας όπως είναι αυτά που έχουμε στείλει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα υπάρξει τα απόψη από τον καινούργιο Υπουργό να τα δει, να τα μελετήσει και να πράξει τα δέοντα. Δεν το έχουμε στείλει όμως μόνο στον καινούργιο Υπουργό, τα έχουμε στείλει και στους βουλευτές, στους τοπικούς και στην περιφέρεια, έτσι να ενημερωθούν για αυτή και να πιέσουν τον δικό του τρόπο για τα θέματα αυτά. Ταυτόχρονα μέσα εκφράζουμε και τη δυσαρέσκειά μας για την αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι σε σχέση με τα πρόσωπα. Αυτό δεν μας απασχολεί, δηλαδή το ότι έφυγε ο κ. Βορύδης και ο κ. Χρέκας και γίνανε υπουργοί του, αλλά το ότι ενώ θεωρούνται πετυχημένοι στο έργο τους αφού αναβαθμιστήκανε, ο κ. Βορύδης πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ο κ. Χρέκας πήγε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτό σημαίνει ότι πετύχανε στο έργο τους και αναβαθμιστήκανε. Όμως βρίσκονται πολλά θέματα σε εκκρεμότητα, θεσμικά, νομοθετικά δηλαδή, σε σχέση με τον τομέα μας. Ταυτόχρονα έχουμε το πρόβλημα το μεγάλο με την διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, που είναι πάρα πολύ βασικό το ότι ο Υπουργός ο οποίος διαπραγμάτευεται τόσο καιρό τη καινούργια ΚΑΠ, από το 2023 και μετά δηλαδή, αλλάζει την ώρα που δεν έχουν επαρθεί τελικές αποφάσεις. Δηλαδή αφήνει τη δουλειά στη μέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με ό,τι έχει με την παραγωγή, με τις ελληνοποιήσεις και διάφορα θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα δει ο Υπουργός για να μπορέσουμε, δηλαδή ένας Υπουργός ο οποίος να κάνει μια θητεία τουλάχιστον 3 χρόνια για να μπορέσει να αφήσει και το αποτύπωμά του. Ο κ. Δημόπουλος ανέφερε ως αρνητικό το γεγονός της αλλαγής του Υπουργού χωρίς να έχει ολοκληρώσει το έργο του σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εδώ έχουμε αλλαγή στην ηγεσία την πολιτική του Υπουργείου μας μέσα σε 1,5 χρόνο. Πράγμα το οποίο δεν έχει λογική. Έτσι, θα πρέπει ο Υπουργός ο οποίος έρχεται στο δικό μας το Υπουργείο, όπως λέμε χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιεί σαν σκαλοπάτι στην πολιτική του ανέλυξη, αλλά να κοιτάζει να προσφέρει σε αυτό το Υπουργείο για το χώρο αυτόν, ο οποίος είναι πάρα πολύ βασικός, γιατί εμείς δεν θεωρούμε δεύτερης κατηγορίας Υπουργείο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ότι είπα ότι αναβαθμίστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών κ. Βορύδης είναι σε σχέση με αυτό που πιστεύουν όλοι και το διαβάζουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το ακούμε ότι αναβαθμίστηκε ο συγκεκριμένος υπουργός και ο κ. Κρέκας. Για μας το να είσαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι το σπουδαιότερο Υπουργείο, γιατί είναι παραγωγικό Υπουργείο, έχει σχέση με την πρωτογενή παραγωγή και έχει σχέση και με την οικονομία της χώρας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας είναι γενικά υποβαθμισμένος, ενώ θα μπορούσε να είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Για 16 μήνες δεν μπορείς, μόνο μέχρι να ενημερωθεί ο Υπουργός, έχει περάσει ένα εξάμηνο. Από εκεί πέρα, τι έργο να μπορέσεις να προωθήσεις και να εφαρμόσεις μέσα σε ένα χρόνο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, το οποίο να μην έχει σχέση με τα πρόσωπα στην ουσία, να είναι κυβερνητικό πλάνο, όπως θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση, και να το αφήνει να εξελιχθεί, αλλά να μην αλλάζει. Είναι πολύ βασικό αυτό που είπατε, να υπάρχει συνέχεια. Γιατί αν δεν υπάρχει συνέχεια, συνεχώς στίζουμε πάνω στην άμμο. Ένας στίζει και άλλος γκρεμίζει. Εμείς θέλουμε να υπάρχει συνέχεια και ελπίζουμε η αλλαγή αυτή να μην έχει σχέση με διάφορα θέματα που έχουν δρομολογηθεί, τα οποία ενοχλούν κάποιες οικονομικές ελίτ της χώρας σε σχέση ας πούμε με τα συμβόλαια που λέμε, το οποίο ήδη έχει περάσει από διαβούλευση, τα συμβόλαια στο γάλα εννοώ, και από εκεί και πέρα και διάφορα άλλα θέματα όπως είναι η νέα ΚΑΠ και σχέση με τα αποσκοτόπια και με τα ιστορικά δικαιώματα, κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να πάρει τη σωστή σειρά και να γίνει δίκαιο για όλη τη χώρα και για όλους τους κτηνοτρόφους ανά την επικράτεια, γιατί υπάρχει ένα θέμα μονομερές, όπου το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι
Κάποιες περιοχές μονομερώς αδικούνται, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και κάποια νησιά. Εμείς θέλουμε οι ενισχύσεις να μοιράζονται το ίδιο σε όλους, αναλογικά με το ζωικό και το παιδικό κεφάλαιο, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε έως και 240 δόσεις θα μπορούν από τον Μάρτιο και μετά να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τράπεζες και τρίτους πιστωτές ή επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, με τη δυνατότητα ρύθμισης, όχι της πτώχευσης που δίνει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, γνωστό και ως δεύτερη ευκαιρία, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα. Η ισχύ εφαρμογής αντίστοιχης ρύθμισης θα ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2021. Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνονται επιλέξιμοι οφειλέτες για ρύθμιση εξυγένσης εξωδικαστικού χαρακτήρα θα προσδιοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση τις επόμενες εβδομάδες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης θα τεθεί σε λειτουργία από 1η Ιουνίου και στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από την 1η Μαρτίου έως την 1η Ιουνίου, οι επιχειρήσεις, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, θα το κάνουν στο πρωτοδικείο της έδρας τους. Με τον νέο μηχανισμό, η επιχείρηση, όπως και το φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνει πού και σε ποιον χρωστά, τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, αλλά και τα οικονομικά της μεγέθη, και με βάση έναν αλγόριθμο θα προκύπτει το ύψος του κουρέματος στο συνολικό χρέος. Εν συνεχεία, για τη συνολική οφειλή που θα απομείνει, θα προσδιορίζονται οι δόσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα ισχύσουν 240 δόσεις, δηλαδή δόσεις για 20 χρόνια. Σε ρύθμιση των οφειλών τους δεν μπορούν να προχωρήσουν μέσω εξωδικαστικής διαδρομής που προσφέρει δεύτερη ευκαιρία όσοι οφειλέτες χρωστούν σε ποσοστό 90% σε έναν πιστωτή, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες κλπ. Η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού αποτελεί προαπαιτούμενο στο πλαίσιο της ένατης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας και αρχικά προβλεπόταν να ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου 2021. Όμως, λόγω της πανδημίας δόθηκε τρίμηνη παράταση για τις επιχειρήσεις και πεντάμηνη για τα φυσικά πρόσωπα. Στη διάθεση των πολιτών είναι τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου. Η πρωτοβουλία πάρθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου λόγω της δύσκολης κατάστασης που βιώνουν οι Έλληνες μέσα στην παρατεταμένη υγειονομική κρίση λόγω του κορονοϊού και των επιπτώσεών του στην κοινωνία. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, με γνώμονα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας της χώρας μας και λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών λόγω του κοροναϊού COVID-19, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες, λήπτες υπηρεσιών υγείας, η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και συμβουλευτικής ψυχολογικής στήριξης παρέχεται από το άρτια καταρτισμένο και επιστημονικά έμπειρο προσωπικό του, ψυχολόγοι, ως κάτωθι. Όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, στο τηλέφωνο 2313 324 144.